Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά παρακολούθησα με ενδιαφέρον αλλά και με μεγάλη έκπληξη και χθες και σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπάθησα να διακρίνω τόσο τα επιχειρήματα όσο και το στυλ της ομιλίας που έχει υιοθετήσει. Ένα στυλ πράγματι ιδιαίτερα θεατρικό, ένα στυλ υψηλών τόνων, εξαιρετικά υψηλών τόνων. Αναρωτιέμαι αν κάποιοι επικοινωνιολόγοι του έχουν πει ότι μιλώντας δυνατά, φωνάζοντας, υβρίζοντας, προσδοκώντας βεβαίως κάποια παρατεταμένα χειροκροτήματα, υψώνοντας τους τόνους, αλλά χωρίς επιχειρήματα, είναι μια εικόνα που μπορεί να πείσει. Μια εικόνα που μπορεί να πείσει όχι μόνο τους βουλευτές, αλλά τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Και κυρίως αναρωτιέμαι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει τελικώς η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Που οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζουν είναι 10, 15 μονάδες, 20, 30, πόσες μονάδες διαφορά. Γιατί τέτοια νευρικότητα, κύριε Μητσοτάκη, τι έχετε πάθει? Γιατί δεν είστε ψύχρεμος? Γιατί φωνάζετε, υβρίζετε, στοχοποιείτε? Για ποιο λόγο? Μήπως ξέρετε τίποτα πραγματικές δημοσκοπήσεις να μας τις πείτε και εμάς να χαρούμε λιγάκι που διαβάζουμε τις ψεύτικες τόσο καιρό? Αυτή η εικόνα αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ορίεται από τα έδρανα της Βουλής, στοχοποιεί, υβρίζει και δεν αρθρώνει επιχειρήματα, είναι πράγματι μια εικόνα. Είναι μια... Αλλά θα μου επιτρέψετε όμως... Ελάτε. Θα μου επιτρέψετε... Μην αντιδικείτε, παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Κάντε μου την κάρα. Εγώ σας άκουσα, κύριε Μητσοτάκη, με μεγάλη προσοχή. Δεν σας διέκοψε ούτε μια φορά. Εγώ προσωπικά δεν σας διέκοψε ούτε μια φορά. Αν αυτό το παράδειγμα δίνετε εσείς και στους βουλευτές σας για να συνεχίσουν να με διακόπτουν, τότε μάλλον το κάνετε προς επίρρωση των όλων όσων μέχρι στιγμής έχω πει, ότι είστε πάρα πολύ νευρικό σήμερα. Αφήστε με λοιπόν να αρθρώσω τα επιχειρήματα και τον πολιτικό μου λόγο, γιατί απευθύνομαι σε όλους τους βουλευτές, αλλά και στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προκάλεσα αυτή τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης με πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας των στιγμών, αλλά κυρίως με πλήρη αίσθηση του καθήκοντος του δικού μου, της κυβέρνησής μου, απέναντι στο Κοινοβούλιο, απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στη δημοκρατία. Όλοι σας γνωρίζετε, όλοι σας το γνωρίζετε, ότι είχα κάθε δυνατότητα, με βάση το Σύνταγμα, που το Σύνταγμα είναι αυτό που ορίζει το τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχα κάθε δυνατότητα να μην το πράξω αυτό. Γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά, και εσείς ιδίως κύριε Μητσοτάκη, ότι είχα την επιλογή, την πολιτική επιλογή, να κρυφτώ πίσω από την διαρκή πρόκληση που από ό,τι φάνηκε όλο το διάστημα ήταν μια πρόκληση στην οποία δεν θα τα αποκρινόσασταν, να απευθύνομαι προς την αντιπολίτευση που διαθέτει τον αριθμό των εδρών που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ζητώντας την, προκαλώντας την να καταθέσει πρόταση της πιστείας. Που βεβαίως θα ήταν μια εύκολη επιλογή για μένα, γιατί θα ήταν δεδομένο ότι δεν θα την κερδίζατε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα βρίσκατε 151 να υπερψηφίσουν την πρόταση της πιστείας. Την προηγούμενη φορά που το επιχειρήσατε, βρήκατε μόλις 127, πριν από 6 μήνες. Πήρα όμως το ρίσκο, έχοντας την τόλμη, την πολιτική, να ζητήσω καθαρές λύσεις και από τον μέχρι χθες κυβερνητικό μετέρο, αλλά και από το σύνολο της εχθρικής αντιπροσωπείας. Διότι η κρισιμότητα των πολιτικών διλημάτων που έχουμε μπροστά μας επιτάσσει καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Αν για κάτι δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές της αντιπολίτευσης όλων των κομμάτων,
τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Πρωθυπουργού, είναι ότι δεν είχα το θάρρος να αναλάβω στη Βουλή και στο λαό σε κρίσιμες στιγμές ευθύνες. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Μητσοτάκη και κύριε, κύριε βουλευτές, που ασκείτε κριτική και μας λέτε, δήθεν εσείς οι γνήσιοι ερμηνευτές του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής και των αρχών του κοινοβουλευτισμού, και μας λέτε ότι δεν έχει τη δυνατότητα μια κυβέρνηση, ακόμα και αν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης με 151 βουλευτές, να κυβερνά, και μας λέτε έχετε 145 και δείτε τις επιτροπές, μην τυχόν τις αλλάξετε. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και είσαστε τόσο πολύ φιλοευρωπαίοι, 13 κυβερνήσεις, 13, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, κυβερνούν με κόμματα τα οποία δεν έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Είναι κυβερνήσεις μειοψηφίας. Εγώ δεν κάνω αυτό. Ζητώ την πλειοψηφία της Βουλής. Και την ίδια στιγμή που βλέπετε στην κοιτίδα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τη Βρετανία, με τι συσχετισμούς κυβερνάει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, και το αποτέλεσμα το χθεσινό που έχασε μια ψηφοφορία, όχι απλά έχασε, 400-200 συνετρίβει. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω πραγματικά, αν θέλετε, εγώ θέλω σήμερα να μιλήσουμε, γιατί μας ακούει ο κόσμος, δεν θα κάνω θεατρική παράσταση όπως εσείς. Θα μιλήσω με επιχειρήματα. Γιατί δεν έχετε να αντικρούσετε επιχειρήματα. Εσείς λοιπόν ήσασταν οι ίδιοι, ακριβώς οι ίδιοι, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις, που τον Ιούλιο του 2015, όταν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που αριθμούσε 149, έφυγαν όχι ένας, δύο, τρεις, έφυγαν τότε 25 βουλευτές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε με 124. Και προφανώς με το συγκυβερνών κόμμα, τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν είχε καμία πλειοψηφία. Τι μας λέγατε τότε? Μας λέγατε δεν υπάρχει, είναι κουρελού η κυβέρνηση να φύγετε, να κάνετε αμέσως εκλογές, να προχωρήσετε σε ψήφο εμπιστοσύνης? Μας λέγατε συνεχίστε, συνεχίστε με 124, μας λέγατε. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις ερμηνεύουν και το Σύνταγμα και τον κανονισμό καθ' όπως τους βολεύει. Και λένε στον ίδιο άνθρωπο που και τότε είχε δύο επιλογές μπροστά του. Ή να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ή να πάει στον ελληνικό λαό, και επέλεξε το δεύτερο. Δεν μου λέτε αυτό, μου λέτε ότι με 124 τότε έπρεπε να συνεχίσεις. Ήταν μια χαρά. Με 151 τώρα δεν θα έχεις πολιτική νομιμοποίηση, θα είσαι κουρελού. Αυτό λέτε. Αυτά είναι τα επιχειρήματά σας. Εγώ από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μητσοτάκη, δεν αλλάζω σε αυτά τα κρίσιμα, τα θεσμικά θέματα άποψη με βάση την περίσταση. Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μου χρειάζεται για να προχωρήσει στα κρίσιμα θέματα που έχει μπροστά της, να ολοκληρώσει την πορεία της χώρας προς την πλήρη έξοδο από την κρίση, την επιστροφή στην κανονικότητα, χρειάζεται να έχει την πλειοψηφία των βουλευτών. Να έχει την πλήρη εμπιστοσύνη της Βουλής. Για να μπορέσει να φτάσει, γιατί αυτός είναι ο δικός μας πολιτικός στόχος, στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης θητείας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό είναι το πρώτο και το βασικό ζήτημα στο οποίο καλείται σήμερα η Εθνική Αντιπροσωπεία να απαντήσει και ο καθένας βουλευτής ξεχωριστά. Γιατί στις κρίσιμες ώρες οφείλουμε όλοι να παίρνουμε θέση. Οι βουλευτές δεν είναι στατιωτάκια. Λειτουργούν με βάση τη συνείδησή τους στις κρίσιμες ώρες και στα κρίσιμα θέματα. Αυτό λέει το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη. Ήρθατε εδώ να μας κάνετε μαθήματα εσείς πολιτικής ηθικής. Πολύ πάει. Όχι μόνο γιατί πήρατε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, εντάξατε 4 βουλευτές το προηγούμενο διάστημα, αλλά γιατί κάποιες φορές αισθάνομαι ότι ή δεν γνωρίζετε ή παραγνωρίζετε ή κάποιο θέμα έχετε, αποθείτε την ιστορία του ίδιου του κόμματός σας. Μας λέτε ότι οι βουλευτές που πήραμε, λέει, ήταν εκλεγμένοι για να είναι στην αντιπολίτευση. Δεν έχουν άποψη, ήταν εκλεγμένοι για να έχουν στην αντιπολίτευση. Εδώ ο πατέρας σας κυβέρνησε από το 90 στο 93 με έναν βουλευτή που εκλέχθηκε με άλλο κόμμα, τον κύριο Κατζίκη,
Πήρε την έδρα του κ. Αείμνηστου Στεφανόπουλου και κυβέρνησατε για 3 χρόνια με έναν βουλευτή ο οποίος δεν εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία και με ένα κόμμα το οποίο είχε διαφορετική άποψη τότε. Δεν συνένεσε στο να έρθει μαζί σας και να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία για 3 χρόνια από το 90 στο 93. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, επειδή σε αυτόν τον τόπο δεν είμαστε χθεσινοί. Και επειδή όλοι έχουν την ιστορία τους, και καλό είναι που την τιμάτε την ιστορία σας, αλλά να την τιμάτε αναγνωρίζοντάς την. Να μην κάνετε σε εμάς μαθήματα πολιτικής ηθικής. Εγώ λοιπόν ξεκαθάρισα τη θέση μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ζήτησα από τη Βουλή να επαναβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση, ώστε η κυβέρνηση αυτή να ολοκληρώσει τη θητεία της. Με ένα σαφές πολιτικό σχέδιο και με σαφείς στόχους, τους οποίους χθες εξέθεσα αναλυτικά. Όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης βλέπω αυτή την ευρικότητα, αυτή τη σύγχυση, αυτή την αμηχανία. Πριν από μια εβδομάδα η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα σχεδόν, ζητούσε από μένα επιτακτικά τι. Να ζητήσω, και μάλιστα έλεγαν αν τολμάτε, να ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης. Και τώρα που τολμάω, πάλι έχουν πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν είχε το πολιτικό στένος και την πολιτική τόλμη να προκαλέσει αυτό τη συζήτηση, εφόσον διαπιστώνει ότι υπάρχει κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό και ότι υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση αυτή να έχει απολέσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αντί λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε το στένος να προκαλέσει συζήτηση, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μας απειλούσε διαρκώς 6 μήνες ότι θα τελειώσει το εξάμηνο και όταν θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών θα καταθέσω πρόταση της πιστείας. Και δεν το έκανε. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα έρχεται να μας κάνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού και δημοκρατίας και πολιτικής ηθικής. Εγώ θα κάνω, επαναλαμβάνω σήμερα, μια πολιτική τοποθέτηση. Και θα πω ότι το βασικό πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει μια τεράστια δυσκολία να προσαρμοστεί στις αλλαγές όταν αυτές συντελούνται. Όταν υιοθετεί ένα αφήγημα, συνεχίζει με αυτό το αφήγημα ανεξαρτήτως αν αλλάζουν οι συνθήκες. Μέχρι χθες λοιπόν μου ζητούσε να καταθέσω ψήφο εμπιστοσύνης και δεν τολμούσε να καταθέσει πρόταση μόφης και πάνω που νόμιζα εγώ τον έβγαλα από τη δύσκολη θέση, φαίνεται ότι με την πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης που κατέθεσα πρέπει να έχει έρθει σε πολύ πολύ δυσκολότερη θέση από ό,τι ήταν πριν. Γι' αυτό τόσο χθες, όσο και σήμερα, αντί για κάποιο ουσιαστικό πολιτικό επιχείρημα, αντί για κάποιο πολιτικό σχέδιο, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης να αναγυγνώσει μέσα στην Ελληνική Βουλή, σε έντονο ύφος, όπως παρατήρησα στην αρχή της ομιλίας μου, λιβελογραφήματα. Και να ρίξει, κατά την άποψή μου, σε πρωτόγνωρα βάθη το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Με στοχοποίηση βουλευτών, χθες με ονόματα, σήμερα τους φωτογράφησε όλους, έναν προς έναν και τους 6, με απειλές και χαρακτηρισμούς, με ύβρις και συνθήματα, ακόμη και για πρόσωπα που τιμούν εδώ και πάνω από 45 χρόνια το δημόσιο βίο με την παρουσία τους, όπως ο Ναύαρχος Αποστολάκης που σήμερα είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγώ ειλικρινά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό είναι το επίπεδο του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να πιστέψω ότι είναι η στάση του αυτή αποτέλεσμα πολύ κακών συμβούλων που έχει γύρω του και ενδεχομένως μιας πολιτικής σύγχυσης. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται σε μια κρίσιμη συνεδρίαση στη Βουλή και αντί να αρθρώσει πολιτικό λόγο διαβάζει την επιφυλίδα της εφημερίδας του γνωστού επιχειρηματία και των εφημερίδων του γνωστού επιχειρηματία που καθημερινά ασκούν κριτική με υβρεολόγια στην κυβέρνηση.
Το θεωρώ αδιανόητο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έχει το οποιοδήποτε νόημα να απαντήσω σε όλα αυτά. Τι να πω, όταν ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ και λέει ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έσωσε την Ελλάδα, αλλά εμείς τη βυθίσαμε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χορηγός της δικής μας πολιτικής, διότι ο ελληνικός λαός θυμάται, ξέρει ότι το 2014 η ανεργία ήταν στο 28% και σήμερα είναι στο 18%. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι 350.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε εμείς. Ο ελληνικός λαός έχει γνώση. Όταν 65 δισεκατομμύρια τα σκληρά μέτρα λιτότητας που πάρθηκαν την καταστροφική πενταετία 10-14, που απόλεσαν το 25% του ΑΕΠ, πρωτοφανές σε καιρό ειρήνης. Ξέρει ο ελληνικός λαός. Έχετε επιλέξει αυτή τη στρατηγική. Μας κάνετε εξαιρετικά καλό, κύριε Μητσοτάκη. Συνεχίστε. Είστε ο καλύτερος χορηγός μας όσοι υπερασπίζεστε τη διακυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Αυτό όμως για το οποίο πραγματικά μένω άναυδος είναι ότι και σήμερα ακόμα ο κ. Μητσοτάκης δεν βρέθηκε να πει μια κουβέντα για να καταδικάσει αυτή την αθλειότητα η οποία επιχειρείται τις τελευταίες μέρες. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα για να καταδικάσει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αβραμάκο, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της μεγαλύτερης νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, έστελε μαζικά μηνύματα σε οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας με τα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών που προτίθεται να στηρίξουν την κυβέρνηση. Αρχίσαμε τη ρεαβούλτευση. Σας παρακαλώ. Ήσυχα. 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 Και όχι σας μόνο παρακαλώ. Δεν είχε. Ελάτε. Και όχι μόνο. Προχή να τα ακούτε με προσήλωση. Ελάτε. Σας ξέρω ότι όλα όσα σας λέω σας δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση. Μην το δείχνετε τουλάχιστον. Διότι ο δρόμος που έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και δικαστικός δρόμος. Άκουσα και τον κύριο Θεοδωράκη να μιλά για το θέμα αυτό και προσπάθησε να εξορροπήσει κάπως τα πράγματα λέγοντας ότι φωτογραφίες βουλευτών, όχι βουλευτών, πολιτικών προσώπων είχαν βγει και την περίοδο την μνημονιακή. Είχαν βγει και είπατε μάλιστα για τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομίας, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Θεοδωράκη, θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την περίοδο και την κριτική που ασκούσατε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, που σε κάθε περίπτωση παρόμοια έβγαζε διαρκώς ανακοινώσεις για να τα καταδικάζει. Και μας κατηγορούσατε τότε, ότι δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω σήμερα, ρητορικό είναι το ερώτημα, να μου απαντήσετε. Εάν εκείνη την εποχή. Μην κάνετε φασαρία, παρακαλώ. Τελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διέδιδαν μαζικά SMS με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα βουλευτών. Τι ακριβώς θα είχα γίνει? Δεν είναι όλα ίδια. Εγώ σήμερα θέλω να αρκεστώ σε αυτό που τόλμησε να πει και προς τιμήν του από τη θέση του Προέδρου της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, που δεν τόλμησε να αρθρώσει σήμερα 3/4 που μιλήσε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να καταδικάσει απερίφραστα και να πει ούτε τώρα, ούτε χθες, ούτε ποτέ δεν πρέπει στο πολιτικό σύστημα να έχουμε τέτοια φαινόμενα κατατρομοκράτησης, εκβιασμών, αυτή την αθλειότητα απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα, απέναντι σε εκλεγμένους βουλευτές. Η στάση όμως αυτή... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Η στάση όμως αυτή... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Η στάση όμως αυτή κάντε με οδηγεί στο συμπέρασμα. Η στάση όμως αυτή, αντί να καταδικάσει αυτές τις αθλειότητες που και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν λέω μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι έχουν ήδη συλληφθεί, το στέλεχος αυτό το συγκεκριμένο της Νέας Δημοκρατίας μάλλον κρύφτηκε από το αυτόφορο και δεν συνελήφθη, αντί να απαντήσει γι' αυτό απαντούσε για άλλα θέματα. Αλλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτή τη στάση και πράγματι το λέω με πάρα πολύ μεγάλη λύπη, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει αυτή την στρατηγική
τη στρατηγική της έντασης. Τη στρατηγική της πόλωσης, που είναι μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας οδηγεί στο διχασμό. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια πολιτική επιλογή, την οποία σέβομαι. Την πολιτική επιλογή να μετατοπιστεί από τον λεγόμενο μεσαίο χώρο στον ακραίο δεξιό χώρο. Είναι μια πολιτική επιλογή η οποία εκτίστη τα πρώτα χρόνια στα οποία αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο κ. Σαμαράς, με τις μεταγραφές από το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, σήμερα ο ένας είναι αντιπρόεδρος, ο άλλος κεντρικός τέλεχος. Εγώ τις απόψεις σας τις τιμώ. Αλλά αυτές είναι οι απόψεις σας. Και είναι μια επιλογή η οποία, αν θέλετε, έχει και μια λογική, διότι το κυρίαρχο ρεύμα σήμερα στην Ευρώπη είναι αυτό το ρεύμα του ακροδεξιού λαϊκισμού. Αλλά έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Και μέσα από αυτή τη συμβολή, αν θέλετε, αυτή τη σύνθεση του ακραίου νεοφιλελεύθερου λόγου που εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης με τον ακραίο δεξιό λόγο που εκφράζουν τα στελέχη που ήρθαν από τον Ορθόδοξο Συναγερμό, δημιουργείται ένα περίεργο υβρίδιο. Αλλά αυτό το ξέραμε μέχρι σήμερα σε επίπεδο θέσεων, απόψεων και ιδεών. Φαίνεται ότι ζηλεύεται και τις πρακτικές της ακροδεξιάς, όχι μόνο τις θέσεις και τις απόψεις. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία και για τον τόπο. Γιατί στην αξιωματική αντιπολίτευση είστε ένα κόμμα με μεγάλη παράδοση, είστε ένα μεγάλο κόμμα και είναι πολύ επικίνδυνο για τον τόπο να υιοθετείτε όχι μόνο τις απόψεις της ακροδεξιάς, αλλά και τις πρακτικές της ακροδεξιάς, κύριε Μητσοτάκη. Έρχομαι τώρα να προσπαθήσω να απαντήσω στο βασικό επιχείρημα που τουλάχιστον εγώ κατάλαβα ανάμεσα σε αυτές τις φωνές της ύβρης, στο βασικό επιχείρημα που καταφέρατε να ορθώσετε, πέραν από το να μας πείτε ότι ο κ. Σαμαράς έσωσε την Ελλάδα με 30% ανεργία. Τι μας είπατε λοιπόν, ποιο ήταν το βασικό σας επιχείρημα? Ο κεντρικός σας ισχυρισμός αυτές τις δύο μέρες είναι ότι η αποχώρηση του Πάνου Καμένου από τον κυβερνητικό συνασπισμό, από την κυβέρνηση και η λήξη της κυβερνητικής μας συνεργασίας είναι σκηνοθετημένη. Μάλιστα. Ότι έχει γίνει συναλλαγή μεταξύ μας. Για πείτε μου κάτι, κύριε Μητσοτάκη. Αφού κάναμε αυτή τη συναλλαγή, αφού είναι σικαία αυτή η αποχώρηση, γιατί έπρεπε εγώ να θέσω σε διακινδύνευση τη δυνατότητα να κυβερνώ, αλλά και να έχει ο κύριος Καμένος 5 βουλευτές για να είναι αρχηγός κόμματος? Γιατί αφού είναι σικαία αυτή η συναλλαγή, ζητώ εγώ ψήφο εμπιστοσύνης και θέτω όλο μπροστά στις ευθύνες του. Γιατί, κύριε Μην Μητσοτάκη. Απαντάτε, σας παρακαλώ. Δύο μέρες μιλάγαμε για αυτά τα θέματα. Γιατί εντάξει. Δεν περίμενα, είναι πολύ απλό το ερώτημα. Σας παρακαλώ. Στην ψήφο, γιατί δεν περίμενα, αν θα κάνατε εσείς ποτέ πρόταση δυσπιστίας, που ο κ. Καμένος θα ήταν πολύ πιο εύκολα τότε, είτε να την καταψηφίσει, άλλωστε δεν έχετε τις ίδιες απόψεις όσο διαφωνείτε για το μακεδονικό. Εσείς ψάχνετε να βρείτε προσχήματα δήθεν στο ότι παραδώσαμε εθνότητα, αυτό λέτε, λες και την είχαμε και την παραδώσαμε, λες και οι Έλληνες Μακεδόνες έχουν εθνότητα μακεδονική. Και δήθεν ότι έχουμε παραδώσει την γλώσσα, αυτό δεν λέτε. Δεν σας πειράζει όρος Μακεδονία, αυτός ήταν αυτή ήταν η γραμμή η εθνική που χαράχτηκε από το Βουκουρέστι το 2008 και ήταν η γραμμή η εθνική την οποία ακολουθούσατε κι εσείς και σε όλα τα διεθνή φόρα αυτό λέγατε και σε όλες τις προγραμματικές σας δηλώσεις αυτό λέγατε, σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έτσι δεν είναι? Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο κύριος Καμένος στη δική σας μορφή ή και ακόμα και αν ερχόταν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να βγει. Κάποιοι βουλευτές μου δεν θα ψηφίσουν. Γιατί λοιπόν τον φέρνω σε αυτή τη δυσκολία? Φέρνω τον εαυτό μου σε αυτή τη δυσκολία. Ξέρετε τι έχετε πάθει, κύριε Μητσοτάκη. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Αδυνατείτε να προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα. Όταν η πραγματικότητα αλλάζει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Το ίδιο κάνατε όταν βγήκαμε τα μνημόνια. Είχατε φτιάξει ένα πολιτικό αφήγημα. Ποιο ήταν αυτό? Θα έρθει το τέταρτο μνημόνιο. Βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια, το αναγνωρίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Όλος ο κόσμος το αναγνωρίζει, τελειώνουν τα μέτρα της λιτότητας, έρχονται μέτρα θετικά και εσείς αντί να πείτε εντάξει, έκανα λάθος, λέτε είμαστε ακόμα στο τέταρτο μνημόνιο. Τώρα κάνετε το ίδιο. Τώρα βλέπει όλη η Ελλάδα
ότι αυτή η διαφωνία μας η πολιτική μας οδήγησε σε μια ρήξη. Αποχωρεί από την κυβέρνηση. Ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης και τι λέτε εσείς? Συνεχίζουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να είναι μαζί. Κύριε Μητσοτάκη, καταλαβαίνω την αδυναμία Παρακαλώ. Σας. Καταλαβαίνω την αδυναμία σας να έχετε κάποιο πολιτικό αφήγημα. Αλλά δεν νομίζω ότι συνιστά ορθή και καλή πρακτική το να επιχειρείτε διαρκώς όταν έξω βρέχει να λέτε κάνει λιακάδα. Όταν έξω κάνει λιακάδα να λέτε έξω βρέχει. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος παρακολουθεί. Βρείτε λοιπόν ένα άλλο επιχείρημα, διότι αυτό το περί σικέ διαζυγίου και συναλλαγής είναι ό,τι πιο αστείο μπορεί να ακούσει κανείς βλέποντας την πραγματικότητα και βλέποντας πώς πορευόμαστε και με ποια ηθική πορευόμαστε και με ποιο σχέδιο πορευόμαστε για το αύριο του τόπου. Εγώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, θα σας πρότεινα να αντιδικήσουμε στη βάση πολιτική πολιτικών επιχειρημάτων. Σας ακούω τόσες μέρες να στοχοποιείτε βουλευτές, στελέχη σας να δίνουν τα τηλέφωνά τους, να ξεχνάτε τι έγινε στο παρελθόν σε σχέση με τις δικές σας κυβερνήσεις, να ξεχνάτε ότι τέσσερις έχουν προσχωρήσει σε εσάς, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που λέγανε ότι θα υπερψηφίσουν τις πρέσπες γιατί είναι καλές. Όλα αυτά τα εξηγείτε στη βάση αυτού που έχετε εσείς μάθει να λειτουργείτε όλα αυτά τα χρόνια. Ότι όλα αυτά δεν αποτελούν πράξη συνείδησης, αλλά συναλλαγή. Θέλω όμως να μιλήσουμε πολιτικά σήμερα και το ίδιο απευθύνομαι και στα κόμματα που μας κάνουν κριτική για τον ίδιο λόγο. Βεβαίως και η κυρία Γεννηματά έχει πάρει τρεις βουλευτές και ο Στοδωράκης ίσως έχει έναν λόγο να ασκεί κριτική γιατί είναι ο μόνος ο οποίος έχει χάσει βουλευτές σε αυτό το κοινοβούλιο. Αλλά θέλω να απευθυνθώ σε όλους σας και να σας πω αλήθεια, όλα αυτά για σας, η εξήγηση σε όλα αυτά είναι μονάχα η αγοραία εκδοχή της πολιτικής. Δεν βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα έχει επισυμβεί μια πάρα πολύ σημαντική τομή στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αναδιατάσσεται το πολιτικό σύστημα. Βρέθηκε ως καταλήτης η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά υπάρχει μια αναδιάταξη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν υπάρχει στο μυαλό σας ότι μπορεί να συμβαίνει. Ρωτάτε τι θα κάνουν οι βουλευτές στη Συμφωνία των Πρεσπών, που θα στηρίξουν σήμερα την κυβέρνηση. Σήμερα συζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Όταν θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών, θα συζητήσουμε μια κρίσιμη συμφωνία. Κρίσιμη πράγματι για την χώρα, ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, αλλά εκεί φαντάζομαι, εκτός αν θέσετε όλοι σας θέμα κομματικής πειθαρχίας και αρχίσετε τις διαγραφές, φαντάζομαι ότι οι βουλευτές, έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους. Και ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του, όλοι και οι 300 θα πάρουμε την ευθύνη μας, απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε αυτό που ο καθένας από εμάς αισθάνεται ως εθνικό και πατριωτικό καθήκον. Διότι είναι άδικη η κριτική, ιδίως όταν προέρχεται από κόμματα, τα οποία μαζί με εμάς ψηφίσανε μια σειρά από νομοσχέδια χωρίς την παρουσία του κ. Καμένου. Αυτή η κυβέρνηση ψήφισε νόμο για την ηθαγένεια, για τα παιδιά που γεννούνται στη χώρα να αποκτούν την ηθαγένεια, χωρίς τον κ. Καμένου, με ψήφους από τα δικά σας έδρανα. Αυτή η κυβέρνηση ψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Αυτή η κυβέρνηση ψήφισε την ταυτότητα φύλου με δικούς σας βουλευτές. Τότε, σε όλα αυτά τα νομοσχέδια, δεν υπήρχε ζήτημα δεδηλωμένης, δημοκρατίας, πολιτικό ζήτημα, όταν ο Καμένος δεν ψήφιζε. Υπάρχουν για τις πρέσπες το ζήτημα αυτό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εγώ επαναλαμβάνω, αδικείτε τους αυτούς από αυτή την κριτική. Σας παρακαλώ. Και αδικείτε τους εαυτούς σας πρώτα απ' όλα, διότι αρνείστε να κάνετε μια στοιχειωδώς σοβαρή πολιτική ανάλυση ότι η έξοδος από τα μνημόνια έχει φέρει στην επιφάνεια ξανά τις βασικές διαχωριστικές γραμμές που διαχρονικά υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα. Αδυνατείτε να καταλάβετε ότι πλέον η ελληνική οικονομία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της δημοσιονομικής προσαρμογής και έχει πλέον σταθεροποιηθεί. Ότι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία της χώρας έχει αποκατασταθεί, ότι το ελληνικό χρέος έχει ρυθμιστεί και είναι βιώσιμο, ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι εξασφαλισμένες και τα ελληνικά μόλιγα έχουν επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα. Και τώρα, πλέον, που τα κρίσιμα μεγάλα ζητήματα που αναδιέταξαν όλο το πολιτικό σύστημα το 10, το 12, αυτά τα ζητήματα έχουν επιληθεί,
Και τα πολιτικά διλήμματα μπαίνουν με άλλο τρόπο, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και οι βουλευτές καλούνται να αποφασίσουν. Δεν έχουν πάθει επιδημία οι βουλευτές. Και η μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας επίσης, την περιέγραψα πριν, προς τα άκρα της δεξιάς ρητορικής, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό σε αυτό που ονομάζαμε μεσαίο χώρο. Δεν εκφράζεται από πουθενά. Και βεβαίως η επιλογή του Κινάλ και της κυρίας Γεννηματά, εγώ άκουσα την ομιλία της χθες και σήμερα, λες και τη γράφει ο ίδιος με τον κύριο Μητσοτάκη, λες και έχουν τον ίδιο λογογράφο. Τα ίδια επιχειρήματα. Απόλυτη ταύτιση. Αυτή η στίχηση λοιπόν, όχι με τη Νέα Δημοκρατία που κάποτε ήταν κεντροδεξιά, αλλά με μια Νέα Δημοκρατία που έχει μετατοπιστεί στα άκρα, αφήνει τεράστιο χώρο και στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι βουλευτές έρχονται μπροστά σε διλήμματα. Κρίσιμα διλήμματα για την πολιτική, για την άποψή τους για το μέλλον της χώρας και στο εθνικό θέμα, αλλά και σε μια σειρά άλλα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλετε να τη δείτε? Τόσο το χειρότερο για εσάς. Το δίλημα λοιπόν που τίθεται και στους βουλευτές αλλά και στους πολίτες που μας παρακολουθούν είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία διαμορφώνουν ένα νέο διπολισμό. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με βάση τις θέσεις τους, με βάση τις απόψεις τους. Από τη μια μεριά είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε προοδευτικός πόλος με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη τι? Το κόμμα που είναι βεβαίως πρόεδρος ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν έχει καμία σχέση με τον Μητσοτάκη που γνωρίζαμε παλιά. Το κόμμα του κ. Σαμαρά, του κ. Βορύδη, του κ. Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το βασικό δίλημα της σημερινής συζήτησης, το σημερινό ζήτημα της σημερινής συζήτησης, είναι σε αυτό το νέο πλαίσιο πώς θα τοποθετηθούμε. Διότι η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία πρέπει να μας ορίζει να αποτοποθετούμαστε. Και όχι να κάνουμε σαν το στουρθοκάμιλο, όπως κάνει και ο Μητσοτάκης, που έχει το ίδιο αφήγημα, ακόμα και όταν η πραγματικότητα αλλάζει. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσα σε όλους σας είναι αν η κυβέρνηση αυτή πρέπει, σε αυτό θα κληθούμε να απαντήσουμε σε λίγες ώρες με την ψήφο μας, αν η κυβέρνηση αυτή πρέπει να προχωρήσει ως το τέλος της τετραετίας ή όχι. Αν πρέπει να δοθεί το σήμα της σταθερότητας για την έξοδο από την κρίση ή όχι. Η κυβέρνηση αυτή λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της. Ξέρουμε ότι εσείς λέτε όχι. Μην χρειάζεται να το λέτε, κύριε Βορύδη. Το ξέρουμε. Κύριε Βορύδη. Ξέρουμε, αλλά μην επικαλείστε και τη σταθερότητα όταν το λέτε. Κανείς δεν πίστευε σε αυτή την αίθουσα το αντίθετο ότι θα ψηφίζατε, κύριε Βορύδη. Μην το κουράζετε. Αυτό θα απαντηθεί σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συμφωνία των Πρεσπών θα είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Η κυβέρνηση σήμερα ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, που επαναλαμβάνω ταυτόχρονα αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα, στην αξιοπιστία την πολιτική, στην αξιοπιστία της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Ζητά ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Μειώθηκα 9 μονάδες η ανεργία. Ναι, θέλουμε. Όταν θα πάμε στην κάλπη, αυτό επιδιώκουμε. Δεν σας αρέσει, δεν σας βολεύει, αλλά θέλουμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. Θέλουμε να έχει αυξηθεί ο κατώτατος και υποκατώτατος μισθός. Γιατί αν έρθετε εσείς δεν θα συμβεί αυτό. Και δεν θα έρθετε βεβαίως. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η κορυφαία θεσμική διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, που για πάρα πολλά χρόνια έπρεπε να έχει ξεκινήσει σε αυτόν τον τόπο. Με την άθλια ρύθμιση για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Θέλουμε να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά. Να ενισχυθεί η πολιτική της στέγης. Να περάσει ο νόμος για την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το έργο που έχουμε μπροστά μας. Όχι μόνο την υποχρέωσή μας να φέρουμε στη Βουλή την Συμφωνία των Πρεσπών και ο καθένας και η καθεμιά να τοποθετηθεί απέναντι στη συνείδησή του. Έρχομαι όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να πω δύο λόγια. Ας μου επιτρέψετε. Όχι για την ουσία, αλλά να ενημερώσω τους βουλευτές και την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι σήμερα επιδόθηκε επισήμως στην ελληνική κυβέρνηση η ρηματική διακοίνωση με την οποία οι γείτονές μας ενημερώνουν για την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να εκφράζει μία ανησυχία. Και να μας κουνάει και το δάχτυλο, μην τυχόν το φέρετε σε μια νύχτα, μην τυχόν δεν μας επιτρέψετε να ακούσουμε την ακουστή γνώμη μας. Κύριε Μητσοτάκη, ένα χρόνο συζητάμε για το θέμα αυτό. Όλοι έχουν άποψη και γνώμη και σας διαβεβαιώνω ότι θα σας δώσουμε όσο χρόνο τα επιφωνήματα. Θέλετε. Χωρίς επιφωνήματα. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Μητσοτάκη. Όσο χρόνο θέλετε. Και επειδή, κύριε Μητσοτάκη, μόνο για επιφωνήματα είστε και για ατάκες, εγώ για δεύτερη φορά σας προκαλώ και σας προσκαλώ. Ελάτε. Και εδώ στη Βουλή, αλλά και σε ένα τηλεοπτικό διάλογο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να μας πείτε ποια είναι για όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία έχετε. Γιατί επί 20 χρόνια είχατε μια άποψη και τώρα, για να ψηφοθυρίσετε, έχετε αλλάξει άποψη. Για ποιο λόγο ακολουθείτε αυτή τη στάση πολιτικής αναξιοπιστίας σε σχέση με την ιστορία του κόμματός σας και οδηγείτε σε διχασμό τον ελληνικό λαό. Ελάτε. Ελάτε. Πού θέλετε. Θέλετε στη δημόσια τηλεόραση. Όχι. Θέλετε στο Sky να σπάσουμε και το εμπάργκο. Θέλετε με δημοσιογράφους που σας δίνουν σκονάκια. Θέλετε με αυτούς που σας γράφουν τις ομιλίες. Με όποιον θέλετε, κύριε Μητσοτάκη. Εγώ έχω επιχειρήματα. Εσείς έχετε φωνές. Έχετε συνθήματα. Ελάτε. Όπου θέλετε, όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Και εδώ δεν θα το γλιτώσετε. Και εδώ. Τι θέλετε. Θέλετε να στοιχηθείτε δίπλα από κάποιους ακραίους που οργανώνουν συλλαλητηρία. Να τους βοηθήσουμε, να έρθουν, να τους δούμε. Κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ήσυχα, ήσυχα. Θέλετε να φέρουμε σε 10 μέρες συμφωνία, σε 20, όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. 3 μέρες να συζητάμε. Εμείς έχουμε μόνο μία δύναμη. Τη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Εσείς έχετε τη δύναμη του λαϊκισμού, του ψεύδους. Τη δύναμη αυτή η οποία σας οδηγεί σε μια στάση ψηφοθυρίας. Ας συγκρίνουμε λοιπόν τη δύναμη μας. Ας συγκρίνουμε. Τα επιχειρήματα με τα συνθήματα. Όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Έρχομαι τώρα στην ουσία της ρηματικής διακοίνωσης, γιατί πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που θα πω ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έρθει σε τηλεοπτική αναμέτρηση μαζί μου. Οι γείτονες λοιπόν κάνουν μερικές πολύ... Ναι, ξέρω, στη Βουλή θέλετε για να τα διαβάζετε, όχι για να τα πούμε face to face, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Οι γείτονές μας λοιπόν, μετά τη... μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στη Βουλή τους, μας έστειλαν το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης, ένα κείμενο που πέραν το ότι μας ενημερώνουν, ένα κείμενο που πέραν το ότι μας ενημερώνουν για το πέρας των διαδικασιών, κάνουν και μία διευκρινιστική δήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα. Μία διευκρινιστική δήλωση στη ρηματική διακοίνωση, όχι σε κάποια συνέντευξη. Η ρηματική διακοίνωση είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Και επαναλαμβάνουν βεβαίως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία, αλλά επαναλαμβάνουν και διευκρινίζουν, δεν επαναλαμβάνουν, διευκρινίζουν. Πρώτον, εδώ είναι η ρηματική διακοίνωση και θα την καταθέσω. Πρώτον, ότι ο όρος nationality, όπως αναγράφεται στη συμφωνία, αναφέρεται αποκλειστικά στην ηθαγένεια και δεν καθορίζει ούτε προδικάζει το ζήτημα της εθνότητας των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας. Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, να δούμε τώρα τι θα βρείτε να μας λέτε. Και το δεύτερο... και το δεύτερο το οποίο διευκρινίζουν είναι ότι η γλώσσα των γειτόνων, η επίσημη γλώσσα, όπως αναφέρεται στη συμφωνία, έχει αναγνωριστεί από τη διάσκεψη του ΟΗΕ το 1997 και ανήκει πού? Στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Είναι σλαβική γλώσσα, καμία σχέση λοιπόν δεν έχει με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας κουλτούρα, με τη δική μας παράδοση. Κύριε Μητσοτάκη, πολύ φοβάμαι ότι ή άμεσα, πολύ γρήγορα,
Κατ' ησυχία, παρακαλώ. Θα ψάξετε άλλα επιχειρήματα, άλλα σημεία για να διαφωνήσετε ή θα πρέπει ανοιχτά να πείτε ότι αλλάζετε τη θέση θα που έχει η Νέα Δημοκρατία ένα λεπτό, για 20 και πλέον χρόνια και προσχωρείτε στην άποψη του κυρίου Καμένου. Πρέπει να επιλέξετε. Ένα από τα δύο πρέπει να κάνετε. Διαβούλτεψη. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει θα έχετε τη δυνατότητα να το σκεφτείτε. Πάντως ο κύριος Κουμουτσάκος σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία τους αποκαλεί Σλάβο-Μακεδόνες. Θέλετε να τους αποκαλούμε έτσι? Τους αποκαλεί Σλάβο-Μακεδόνες και λυπάμαι γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος σήμερα λυπάμαι γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος σήμερα πήρε το λόγο για να πει ψέματα στο Κοινοβούλιο. Πήρε το λόγο για να πει ότι στη σελίδα 32 της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας των γειτόνων μας οι ίδιοι αποκαλούνται Σλαβομακεδόνες. Αυτοί αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες, δεν το ξέρατε αυτό? Και είπε το ψέμα για να καταφέρει να περισσώσει το γεγονός ότι εσείς τους αποκαλούσατε σε επίσημα έγγραφά σας Σλαβομακεδόνες. Όπως και τόσα χρόνια εσείς ήσασταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό υπό τον όρο Μακεδονία. Αυτή ήταν η θέση σας. Και τώρα που εμείς προσπαθούμε να λύσουμε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, αυτό που κάνετε είναι ότι προσχωρείτε, προσχωρείτε στην πιο ακραία, στην πιο άθλια μορφή λαϊκισμού και διχασμού πάνω σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα και όλους θα μας κρίνει η ιστορία, αλλά θα μας κρίνει και ο ελληνικός λαός. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα έχουμε το χρόνο αυτά να τα συζητήσουμε, να κάνουμε και ένα debate στο Sky, αφού τόσο πολύ το θέλετε. Καμία αντίρρηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω. Προσπάθησα σήμερα, όσο μπορούσα, να απευθυνθώ απέναντι σε εσάς και στους πολίτες που μας παρακολουθούν με ψυχραιμία. Σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας κρίνεται η συνέπεια και η ηθική στάση του καθενός και της καθεμιάς που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό σε αυτήν την αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία τα χρόνια της κρίσης υπέστη σοβαρότατα πλήγματα. Κυβερνήσεις πράγματι κουρελού και ζόμπι, πρωθυπουργοί απώντες από την κοινοβουλευτική διαδικασία, νομοθέτηση κατά συρροήν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, περιφρόνηση και απαξίωση των θεσμών. Πρακτικές ενός πολιτικού κατεστημένου που δηλητηρίασαν τελικά μια ολόκληρη κοινωνία και τροφοδότησαν την αντιπολιτική και την απαξίωση του κοινοβουλευτισμού. Φοβάμαι ότι αυτές οι πρακτικές είναι ακόμα εδώ και τις εκπροσωπούν αυτοί οι οποίοι τις έφεραν πριν από 8 χρόνια. Και αυτές οι πρακτικές είναι εδώ στις κραυγές αυτών που λείπουν από την αίθουσα, μέσα και έξω από αυτήν, ενώ των χρυσαυγητών. Αυτές οι πρακτικές είναι εδώ στα επιχειρήματα χωρίς βάση περί συναλλαγών και υπόγειων διαδρομών που αναπαράγεται για βουλευτές. Στα λόγια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο κολοσιαίο αυτό ατόπιμα να εξισώνει ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων με υψηλό δημοκρατικό πατριωτικό φρόνημα με ανδρίκυλα της Χούντας των Συνταγματαρχών και ούτε την ιστορία του κόμματός σας δεν ξέρετε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 1980, τον Ιωάννη Ντάβο, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, επί 5 χρόνια, τον αποστράτευσε 10 Γενάρη του 80 για να τον ορκίσει υφυπουργό άμυνας στις 15 πρώτου, 4 μέρες μετά. Ποιο ήταν το πρόβλημά σας, δηλαδή, ότι ήταν υφυπουργός και όχι υπουργός, ε? Οι πρακτικές λοιπόν αυτές παρακαλώ, είναι εδώ, δυστυχώς. Παρακαλώ. Οι πρακτικές αυτές είναι εδώ. Σε αυτούς που ενορχιστρώνουν και εκτελούν μια άθλια και φασιστική εκστρατεία στοχοποίησης και τρομοκράτησης μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στη στάση όλων αυτών που κάνουν τελικά με τη στάση τους κουρελού την κοινοβουλευτική διαδικασία και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Εγώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με βάση τις αρχές και τις αξίες της παράταξης που εκπροσωπώ, ήρθα ενώπιόν σας να ζητήσω καθαρές λύσεις. Όχι κόλπα, όχι ημίμετρα. Ανοιχτά, έντιμα, καθαρά
πάνω απ' όλα κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά. Σας καλώ λοιπόν με το χέρι στην καρδιά να δώσετε σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που έδωσε μάχες, μάτωσε, αλλά κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και την επιτροπία. Στην κυβέρνηση που συνεχίζει να δίνει μάχες για να ανατάξει την οικονομία και να ξαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Στην κυβέρνηση που δίνει μάχες για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα των πολλών. Όχι στην Ελλάδα των λίγων. Στην Ελλάδα της προόδου, του μόχθου, της επιστήμης, της εργασίας, του πολιτισμού. Όχι στην Ελλάδα του διχασμού, της διαφθοράς, των τζακιών, των πορφυρογέννητων. Θέλουμε την Ελλάδα της προόδου απέναντι στην Ελλάδα της συντήρησης. Γιατί αυτή η Ελλάδα μας αξίζει. Και σε πείσμα σας θα την οικοδομήσουμε αυτή την Ελλάδα. Με τη δύναμη του λαού που παίρνει ξανά τη ζωή του στα χέρια του και το μέλλον στα χέρια του, θα τα καταφέρουμε. Θα έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης και θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.